Sport News 90,1. Καλημέρα, καλημερούδια φίλες και φίλοι. 10 η ώρα, 10 και ένα πρώτο λεπτό και ξεκινάμε όπως κάθε μέρα. Ήδη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν εκλεκτό φίλο, τον Γενικό Γραμματέα στο ΕΠΑΜ, τον στρατηγό τον Δημήτρη τον Κυπριώτη. Καλημέρα στην Αθήνα, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα στην Αθήνα από τη Βάρκηζα συγκεκριμένα, άρα είμαστε κοντά περίπου. Εκεί στην Ανατολική. Καλά, κοντά είστε. Ναι, και η Βάρκηζα σηματοδοτεί και τα χρόνια και δεκαετίες κυλούν. Αλλά ποιος, αλλά έχει νοηματοδοτηθεί αυτή η περιοχή με κάποια συγκεκριμένα πράγματα πριν την έναρξη του δεύτερου εμφυλίου, νομίζω. Ναι, ναι, το κτήμα Κανελοπούλου είναι ακόμα εδώ, ζωντανό, να θυμίζει εκείνη την θλιβερή περίοδο. Και ενώ θα έπρεπε να είναι και ένα, αν θέλεις, ένας τόπος στον οποίο θα μπορούσαν και τα σχολεία να επισκέπτονται, να ακούνε την ιστορία, να δουν πώς ακριβώς γίνεται. Δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Αυτό έχει πολιθεί βεβαίως εφοπλιστική μεγάλη οικογένεια και βρίσκεται εδώ πέρα μια όαση πρασίνου, διότι όντως είναι ένας μικρός χώρος πρασίνου. Μακάρι, μακάρι. Περισσότερο. Γιατί όλοι οι πνεύμονες πρασίνου κινδυνεύουν. Σωστό είναι αυτό. Από τη δολιότητα, την καταδολίευση μέχρι και την αμέλεια των διοικούντων αλλά και ημών των πολιτών, έτσι. Ο καθένας έχει το δικό του, αν θέλεις, μερίδιο ευθύνης, με κυρίαρχο βέβαια μερίδιο ευθύνης στην πολιτεία, η οποία εκείνη θα έπρεπε να παίρνει μέτρα, εκείνη θα έπρεπε να εκπαιδεύει τους πολίτες, εκείνη θα έπρεπε να έχει μάθει τα νέα παιδιά πώς πρέπει να προστατεύουν αυτό που λέγεται δάσος, περιβάλλον και ούτω καθεξής. Δυστυχώς από την πολιτεία άψαστε και τίποτα δεν γίνεται από εκεί και πέρα. Ναι, είσαι πρεσβύτερος εμού, αλλά φαντάζομαι στα χρόνια της Χούντας πρέπει να είσαι γυμνάσιο. Νομίζω. Ήμουνα στην τελευταία τάξη και βεβαίως ήμουνα πρώτον πυλών της εισόδου μου στην στρατηγική σχολή Ευελπίδων. Θυμάσαι στο σχολείο τότε μας μαθαίναν να αγαπάμε το πράσινο, έτσι. Αλλά δεν μας λέγαν και τον τρόπο πώς θα το φυλάξουμε, θα το διασώσουμε. Ακριβώς. Διάβαζα τις προάλλες μια μελέτη με την ευκαιρία αυτή της φρικιαστικής, αν θέλαμε, φωνικής τραγωδίας, η οποία συνέβη στην Ανατολική Αττική, αλλά και στην Δυτική, αν θέλουμε, στην περίπτωση της Κινέτας, από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι οι μεγαλύτερες φωτιές που ξεσπούν στην Αμερική, ακόμα και μέχρι χθες, δεν ξέρω αν έχει σταματήσει στην Καλιφόρνια. Όχι, δεν σταμάτησε. Δεν έχει σταματήσει, δεν παρουσιάζεται ούτε ένας νεκρός, ούτε ένα θύμα. Και αυτό, για 30 μέρες, έτσι. Ακριβώς. 20-25-30 μέρες μένονται φωτιές, ούτε ένα θύμα. Ακριβώς. Εδώ μέσα σε ούτε. Δεν μπορούμε να πούμε 3 ώρες. Ήταν μιλάμε, λιγότερο από 3 ώρες. Σε 2,5 ώρες έγινε το παρανάλωμα του πυρός. Άνθρωποι και φτάνουμε στον εξωφρενικό αυτόν αριθμό. Αλλά έστω και ένας άνθρωπος, μια ζωή, άμα κάνετε, ένα ζώο, ένα πεύκο ή αν θέλεις ένα δέντρο, είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι αστεία πράγματα. Από το Νέο Βουτζά μέχρι και την Ακτή, που είχαμε και τα φωνικά αυτά χτυπήματα, ήταν. Δεν ήταν 2 ώρες, ήταν 40 λεπτά. 40 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν, και ψάχνουν όλοι να βρουν γιατί δεν έγινε τίποτα και γιατί εκενέθηκαν πολύ γρήγορα τόσο οι κατασκηνώσεις παιδικές όσο και οι κατασκηνώσεις των καταλυμάτων των ενόπλων δυνάμεων, τα λεγόμενα ΚΑΙ, στην περιοχή ας πούμε εκεί, η οποία είναι δίπλα, ο Άγιος Ανδρέας συνορεύει με το μάτι και ψάχνονται τώρα να βρουν γιατί και δεν βάζουν το μυαλό τους να πάνε να ρωτήσουν απλώς και τους ομαδάρχες εκεί τι κάνατε βρε παιδιά εδώ πέρα και εσείς τόσο γρήγορα και ενώσατε και ενώ κατεστράφησαν οι κατασκηνώσεις. Δηλαδή είναι τρομερό από τη μία πλευρά να βλέπεις αυτή την καταστροφή και από την άλλη το ευτύχημα το μεγάλο που είναι και ένας τρόπος διδασκαλίας για το πώς εκενώνεται μια περιοχή χωρίς να υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς κανείς δεν έκανε τον κόπο να πάει να ρωτήσει, να δει γιατί και πώς εφαρμόζεται ένα απλό σχέδιο εκένωση. Δεν λέμε για σύνδετο, ένα απλό. Θα μου πεις το ίδιο είναι να εκενωθούν
δύο κατασκηνώσεις, ξέρω εγώ, με 1000 άτομα και το ίδιο να φύγουν 20.000 άτομα. Βεβαίως και δεν είναι το ίδιο. Αλλά όλα έχουν τις δυνατότητές τους. Πάντοτε υπάρχουν δυνατότητες, οι οποίες όμως εδώ πέρα μην είναι σε φτάρια, όσοι δεν γίνεται. Κοίταξε, εκεί στις κατασκηνώσεις ενδεχομένως να κάνουν και από καιρού εις καιρών ασκήσεις. Μα είναι υποχρεωτικό. Όπως και στο ΚΑΗ δίπλα, πώς λέγεται, είχαν κάνει ασκήσεις. Μα είναι υποχρεωτικό. Όπως και η πυροσβεστική, 8 Μαΐου είχε κάνει ασκήσεις εδώ. 8 Μαΐου είχε κάνει τη μεγάλη άσκηση εκεί πέρα και μάλιστα να προσκληθεί όλοι οι τοπικοί παράγοντες και οι κρατικοί, αλλά και τη τοπική αυτοδιοίκηση. Και παρακολούθησαν βέβαια ένα σενάριο μεγάλης πυρκαγιάς και εκένωσης. Και επίσης μου έλεγε ο Γιαννόπουλος ο Δημήτρης χθες ότι και αρχές του χρόνου, τον Ιανουάριο, με τους Ισραηλινούς πάλι κάναν ασκήσεις. Αλλά φαίνεται τελικά... Δύο πράγματα να πω πάνω στο θέμα αυτό για να δούμε τη γη μας. Δύο πραγματάκια. Πώς και στην περιοχή σου, ο καθένας ας αναλογεί στην περιοχή του. Αν έχει δει σιρήνες να υπάρχουν, ένα, που είναι το βασικό κομμάτι που πρέπει για να ενημερώνεται ο πληθυσμός αν κάτι συμβαίνει άσχημο, και δεύτερο, κρουνί της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν υπάρχουν κρουνί. Κρουνί υπήρχαν, λέει, αλλά δίχως νερό, αδιανή. Άμα είναι ασυντήρητη, δεν υπήρχαν. Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν μεγάλες δεξαμενές. Δεν μου λες, στο μάτι πήγα και δεν πήγα, δεν θυμάμαι. Με στις κατασκηνώσεις του Γεωνδρέα έχω πάει, μάλλον θα πέρασα και από εκεί, από το μάτι. Εκκλησία έχει περιοχή εκεί. Βεβαίως και έχει εκκλησία περιοχή. Πόσο δύσκολο ήταν να χτυπήσει η καμπάνα με αργό ρυθμό, λυπητερά για να... Μα δεν έχει γίνει κανένα σενάριο εφαρμογής, ας πούμε. Χώρια που τα SMS τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Ακριβώς. Και τη στιγμή που είχαν πλήρη, με πολύ μεγάλη πληροφόρηση από όλα τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία υπάρχουν, που δείχνουν κατευθύνσεις τον καιρό, που δείχνουν κατευθύνσεις πιθανών φωτιών, εστίες πιθανών φωτιών, τα πάντα. Όπως παραδείγματος χάρη σήμερα έχει πάρα πολύ αέρα εδώ στην Ανατολική Αττική. Είναι μια μέρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Θα έπρεπε να έχουν γίνει τουλάχιστον κατά εδάφη τοπικά διαμερίσματα από τους Δήμους ασκήσεις προσομοίωσης, λέμε αυτές, οι οποίες καλούν την Κυριακή συνήθως μετά τον εκκλησιασμό, λέγαμε παλιά, τους κατοίκους της μιας τοπικής ενορίας, και εκεί γίνεται ένα μάθημα, τους λες που έχει τόπου συγκεντρώσεως, πώς θα γίνει, τι θα λάβουν μέρος, όπως και τους σεισμούς δηλαδή. Όπως έχουμε φωτιές, σεισμούς και χιονοπτώσεις ή βροχοπτώσεις. Περίμενε τώρα. Εσύ διατέλεσες αυτοδιοικητικός στη Ραφή, μπερδεύτηκα, Βάρκιζα. Στη Βάρη. Λοιπόν, και εσείς έχετε δάσει εκεί. Βεβαίως. Είχατε κάνει ποτέ ασκήσεις? Βεβαίως. Όχι μόνο είχαν γίνει και ασκήσεις, έτσι. Όχι μόνο είχαν γίνει ασκήσεις, όχι μόνο είχε αναπτυχθεί για πρώτη φορά στην περίοδο τη δική μου, αν και ήμουν αντιπολίτευση, έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Όλοι μαζί φροντίσαμε τότε όλη η τοπική αυτοδιοίκηση της Βάρης τότε φροντίσαμε, βεβαίως προεξάρχοντες του Δημάρχου, διότι δεν μπορεί να μην γίνει αυτό, και οι δεντροφυτεύσεις να γίνονται και να αναπτυχθεί ένας σωστός πυροσβεστικός σταθμός τοπικός, που δεν υπήρχαν τότε, τώρα έχουν αναπτυχθεί οι τοπικοί, και είχαμε φροντίσει και είχαν αναπτυχθεί διάφορες, είχαν γίνει διάφορες τεπόζιτα μεγάλα, τα οποία να μπορούν να τροφοδοτούν, δεξαμενές δηλαδή, τα οχήματα της πυροσβεστικής. Και βεβαίως, επειδή η περιοχή αυτή έχει πολλά θέματα με τα οικόπεδα, ως συνήθως γίνεται, και τις καταπατήσεις και το ένα και τα, ξέρουμε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, και είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν τέτοιες καταστάσεις πυρκαγιών, την περίοδο τουλάχιστον την τετραετία που βρέθηκα εγώ, μία και μοναδική φωτιά έγινε, η πυρκαγιά, η οποία άμεσα κατεσβήσει με πολύ εθελοντική προσφορά από τους κατοίκους, και όλη η εθελοντική ομάδα που και ακόμα και σήμερα, είστε από τόσα χρόνια, λειτουργεί και έχει μεγαλώσει, είναι, αν θέλεις, είναι το κομμάτι εκείνο που προστατεύει αυτή τη στιγμή και το όλο την περιοχή του και του Πεντελικού από τη μία πλευρά, αλλά και τον Ημιτό κυρίως από την άλλη.
Βεβαίως. Μάλιστα. Είχαν γίνει. Ναι. Σήμερα είναι δύσκολη αυτή η συνέντευξη και με το αντικείμενο αυτό, με τις φωτιές που είναι επίσης δύσκολο, αλλά και με τα εσωτερικά που τεκταίνονται αυτή τη στιγμή στο ΕΠΑΜ. Ναι. Θέλω όμως πριν εξαντλήσουμε το θέμα, το θέμα με τις φωτιές δεν εξαντλείται, διότι το σημερινό Έθνος, για παράδειγμα, γράφει στο πρωτοσέλιδό του για 95 εκατομμύρια λιγότερα στα χρόνια των μνημονίων. Προς το σώμα της πυροσβεστικής, προς παντού, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης, 500 λέει νοματέοι, οι πυροσβέστες είναι αποσπασμένοι στα αεροδρόμια της Φραπόρτ. Της Φραπόρτ, διότι υπάρχει μέσα στη σύμβαση αυτό. Προβλέπεται και αυτό, ναι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν. Μοτοσυκλετιστές λέει έχουν και δεν έχουν οι μισές μοτοσυκλέτες. Και τα καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία καινούργια είναι, δεκαετίες αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, τα οποία έχει η πυροσβεστική, βρίσκονται για έλλειψη 3.000 ευρώ ανταλλακτικών σε συνεργεία. Πάρα πολλά αυτοκίνητα βρέθηκαν και βρίσκονται ακόμα εκεί. Για 3.000 ευρώ μιλάμε τώρα ανταλλακτικά που δεν μπορούν να αγοραστούν. Δύο Καναντέρ έπεσαν, δεν τα αντικατέστησαν. Και δεν θυμάμαι για το στόλο που λες τον. Είναι στοιχεία που βαλάνε νερό, ναι. Είναι στοιχεία τα οποία έχουν. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Με τα μνημόνια, με συμβάσεις δανειακές σε όλα τα επίπεδα, θα βλέπουμε σιγά σιγά πως όλο το θέμα της από πλευρά συντήρησης όσο και ανάπτυξης αναγκαίων πραγμάτων δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι τρομερό αυτό που σημαίνει. Δυστυχώς τώρα θα τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Όμως να κάνω μια μικρή παρένθεση μέσα σε αυτή όλη την πολλούρα. Υπάρχουν και στιγμές οι οποίες πράγματα σου δίνουν την ευκαιρία μιας ανάτασης, ας πούμε, εθνικής. Είναι η νίκη που πέτυχε χθες ο νεαρός 20 ετών αθλητής μας στο άλμα Ισμίκων, ο Τεντόγλου, ο οποίος ήρθε πρώτος στο πρωτάθλημα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η νίκη την οποία έφερε. Και στο ποδόσφαιρο επίσης. Και στο ποδόσφαιρο πάω και χθες, αλλά και η ΑΕΚ μου φαίνεται έφεραν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Όλα αυτά τουλάχιστον εντάξει χαροποιούν λίγο τους Έλληνες. Τους χαροποιούν. Άκου τώρα, ξέχασες κάτι βασικό. Τι πράγμα. Φώτιος Κουβέλης. Α, μάλιστα, έκανε την. Φωτιές λέει άλλα στις 21. Βγαίνουμε, ναι, βγαίνουμε από τα μνημόνια. Καλά, εντάξει. Δεν μπορεί κανείς να δίνει σημασία πλέον στο Φώτιο Κουβέλης ότι λέει παρά μόνο να χαμογελάει όπως ακριβώς έκανε τώρα. Και βεβαίως έχουμε και την δήλωση της ημέρας από πάντοτε την κυρία Αυλωνή. Θα μου πει τώρα που ασχολιόμαστε. Μα πώς να το κάνουμε, βουλευτή να είναι. Με τη δήλωσή της ότι ο Μητσοτάκης λέει πάπα και πάει έτσι. Δυστυχώς άμα αυτό το επίπεδο είναι της πολιτικής. Δεν έπιασα τη λέξη, πες τη ολόκληρη. Είναι αυτό που λέμε χαριτολόγο. Δεν θα έχεις παπαριές τώρα. Όταν αυτό λέγεται μέσα στη Βουλή, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι πέφτει πάρα πολύ το επίπεδο. Μα είπε και το αμίμητο ότι δεν εκπαιδεύτηκαν καλά, λέει, στο κολύμπι. Και έμειναν στα ρηχά εδώ της θάλασσας που έκαιγε το τοπίο. Έπρεπε να πάνε πιο βαθιά. Ναι. Με βρέφη στην αγκάλι, ναι, θα μπορούσαν να πάνε πιο βαθιά. Τέλος πάντων. Για να πάμε τώρα στα ασύμμετρη απειλή. Πριν εξαντλήσουμε, δεν εξαντλείται αυτό το θέμα της φωτιάς, είναι ανεξάντλητο. Αλλά να το δούμε με περισσότερο. Ασύμμετρη απειλή, αυτό φωτογράφησε ο απελθόν υπουργός, κύριος Τόσκας, και είχαν και προσεπήρεσαν τον λεγόμενο τους και υλικό από δορυφόρους. Και έβλεπες εκεί παράλληλα, σαν να υπήρχε αρχιτέκτονας στο ξεκίνημα αυτών των... Ναι, εστιών. Άρα διόλου απίθανο, αφού παίζουν σε μεγάλα ταμπλό ο Τσίπρας με τους Ρώσους να διώχνουν, πότε με τους Αμερικανούς, πότε γλυκά μάτια με τους άλλους. Λογικό είναι και οι υπερδυνάμεις κάπου να υπενθυμίζουν την παρουσία τους, έτσι. Είμαι
λογικό. Εγώ δεν βγάζω μέσα από όλο το σκηνικό, ας πούμε, και την ασύμμετρη απειλή, αλλά και σε αυτό το κομμάτι δεν είναι τόσο τεράστιος ο χώρος τον οποίο μπορείς να εποπτεύσεις και τον οποίο μπορείς, ας πούμε, να κατά κάποιον τρόπο να μπορέσεις να τον ελέγξεις. Περίμενε. Στην Κύπρο, Τρόοδος, έχουν ένα παρατηρητήριο που βλέπουν το 50-80% της περιοχής. Αυτό το παρατηρητήριο. Αλλού θα υπάρχει και άλλο παρατηρητήριο. Και εδώ υπάρχουν παρατηρητήρια. Και ξέρουμε ότι. Δασοφύλακες είχαμε παλιά. Μα κάθε χρόνο ξέρουμε ότι στην Πεντέλη θα ξεκινήσουν οι φωτιές και θα, από εκεί πέρα θα αναζωπυρώνεται δεξιά-αριστερά και όπου έχει μείνει πράσινο. Αυτό είναι γνωστό. Έχουν αναπτυχθεί κατά τόπους παρατηρητήρια, επίγεια, αλλά δεν είναι μόνο τα επίγεια. Είπαμε, είναι τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή ελέγχουν όλη την περιοχή. Άρα μειώνουν τις περιπτώσεις που έχουμε, ας πούμε, παρεκτροπές οι οποίες, όπως αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός, ο οποίος μπορεί να τα ήξερε και λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά δυστυχώς και αυτός δεν άφουγε τίποτα από τις παρενέσεις οι οποίες του εγίνονται, δεξιά και αριστερά. Ήταν και αυτός υπερφύαλος, όπως είναι και οι υπόλοιποι του Πράτο, της κίνησης Πράτο, οι οποίοι προεξάγοντα τον υπουργό εξωτερικών που είναι και ο επικεφαλής τους, βλέπουμε τι έχει επιφέρει, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία, στην διακυβέρνηση αυτή της την περίοδο, τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην εσωτερική. Όπου υπήρχαν λοιπόν οι του Πράτο, είδαμε μια αποτυχία. Είδαμε μια πραξία. Δεν ήξερα ότι και ο Τόσκας είναι πασοκογενής μεν, αλλά του Πράτο. Ναι. Ήταν συντονιστής. Επίσης έχουμε δηλώσεις, να αφήσουμε το θέμα των πυρκαγιών, διότι κάθε καλοκαίρι έχουμε από δάφτο και θα έπρεπε να νοιαζόμαστε ακόμη και στα σχολιά να μάθουν για μια, όπως είναι σεισμογενής η χώρα, να γίνονται ασκήσεις για αυτό το θέμα των σεισμών, τι θα κάνουν με κάθε λεπτομέρεια, είτε στις σχολικές μονάδες είτε στα σπιτικά, είτε όπου βρεθούν, όπως θα έπρεπε για τις φωτιές. Εδώ ο κόσμος πάει στις ακτές για να γεμίσει τις μπαταρίες του, έτσι. Δεν και πάει για να απανθρακωθεί. Και το άλλο τώρα που ανέφερες πάλι, που είναι και αυτό σοβαρό. Μια χώρα η οποία έχει θάλασσα, περιβάλλεται από θάλασσα γύρω-γύρω. Δάση παντού. Έχει τους περισσότερους πνιγμούς. Άλλο αυτό τώρα. Κάθε χρόνο έχουμε δυστυχώς και πνιγμούς. Εδώ πάνε φαντάρι κάποιοι. Εσύ έζησες η καριέρα σου εκεί. Στο στράτευμα. Φαντάρι λοιπόν, και εκεί ανακαλύπτουν οι εκπαιδευτές ότι. Ναι, γιατί γινόταν η διαβίωση και εκεί πέρα που πηγαίνουν, ας πούμε, για 15 μέρες ή για 20 μέρες, εξαρτάται εκ περιτροπής, όλες οι μονάδες, για να εκπαιδευτούν και στο κολύμπι. Εκεί βλέπεις λοιπόν ότι πολλά παιδιά αγνοούν το κολύμπι, δεν ξέρουν να κολυμπήσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είναι σημαντικό. Πολλά λοιπόν συμβαίνουν. Πριν πάμε σε αυτό, μήπως μια δήλωση του Υπουργού Άμυνας για τη σύλληψη των δύο, είναι πολύ σοβαρή. Με εντολή Ερντογάν. Ναι, είναι πολύ σοβαρή. Ναι, ήθελα να στο ρωτήσω αυτό. Πάμε και εκεί. Και κατόπιν θα πάμε στα εσωτερικά. Λέγαμε από την πρώτη μέρα που είναι η σύλληψη ότι δεν ήταν κάτι το φυσιολογικό. Έτρεξε τότε, αν θυμάσαι, το ΓΕΣ να βγάλει, η οποία υιοθετήθηκε η δήλωση του αρχηγού. Προφανώς από την πολιτική ηγεσία, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ παραδεχόταν ότι τα νεαρά στελέχη μπήκανε μέσα στον χώρο της τουρκικής περιοχής. Το είχαν παραδεχτεί και έλεγε, ρε παιδί μου, και αυτό να είναι αλήθεια, δεν μπορείς να το λες εσύ εκ των προτέρων. Πώς το έμαθες, ποιος σου το είπε, πότε μίλησες. Είναι και μια ιδέα η οποία ακόμα. Και με ποιες εικόνες. Ας πάρουν και εικόνες από δορυφόρους. Ακριβώς. Δεν είχαμε δεδομένα. Ύστερα τώρα από 164 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, είναι η περίοδος που βρίσκονται στις φυλακές, ας πούμε, της Ανδριανούπολης. Βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας και υιοθετεί πλέον ότι αυτό ήταν ένα σενάριο το οποίο προγραμματισμένο, το οποίο εκτελέστηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν για να δημιουργήσει τα προβλήματα. Αυτό έχει μεγαλύτερες προεκτάσεις. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλό, άντε το είπαμε τώρα για να φύγουμε. Εδώ υπάρχει πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό και στις διεθνείς σχέσεις, όχι μόνο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά γενικότερα στον χώρο της συμμαχίας. Δεν μπορεί να. Και εμείς φωνάζαμε τότε, είναι ένα κράτος τρομοκράτης, το οποίο έχει
έχει αναγάγει την ομοιρία, ας πούμε, σε διπλωματία πρώτη μεγέθους. Και δεν μπορεί αυτό να γίνεται. Δυστυχώς το φωνάζαμε, το λέγαμε, το γραφότανε από πάρα πολλούς. Και έρχεται να επιβεβαιωθεί σήμερα. Μεγάλη προέκταση αυτή. Δεν ξέρω η κυβέρνηση τι υιοθετεί ή τι δεν υιοθετεί από αυτή τη δήλωση ή τι επιδιώκει ο Υπουργός Άμυνας από αυτή την δήλωσή του. Επίσης ο Υπουργός Άμυνας έχει πει και για τις φωτιές ότι το ΝΑΤΟ δεν επέτρεψε να αμυχθεί το στράτευμα να βοηθήσει τέλος πάντων. Ναι, δεν ήταν άστοχη η δήλωση του, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το είπε, την ημέρα που το είπε, κουνώντας δάχτυλο σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πληγεί, ήταν ό,τι το χειρότερο μπορούσε να πει. Και έτσι όμως είναι. Το ΝΑΤΟ δίνει προτεραιότητες επέμβασης των ενόπλων δυνάμεων. Και εφόσον λοιπόν εσύ υπακούς, διότι στην έναρξη της εκπομπής σου μίλησες για ραγιαδισμό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν εσύ υπακούς στα κελέσματα τρίτων του εξωτερικού και δεν έχεις την δική σου αυτόνομη εξωτερική πολιτική σε αυτά τα θέματα, ούτε στην εσωτερική πολιτική την έχεις λόγω μνημονίων, τότε δεν είσαι κράτος, εννοείται ότι δεν είσαι κράτος κυρίαρχο, είσαι ένα κράτος τελικά παρίας, διότι εκεί πέρα πάει το πράγμα. Δηλαδή, για θυμίσω από τη δική σου περίοδο, γιατί θύτευσες σε νευραλγικές θέσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Όχι, εγώ δεν το είχα αυτό συναντήσει. Πες ότι έχουμε πλημμύρες, πες ότι έχουμε κοσμογονίες, φαινόμενα έκτακτα. Θα απαγορεύσει η συμμαχία. Μα υπηρέτησα σε πάρα πολλές μονάδες, σε πάρα πολλά χρόνια, σε μονάδες οι οποίες σε ένα μεγάλο τους ποσοστό ανήκαν εντός εισαγωγικών, είχαν δοθεί στη συμμαχία. Παραδείγματος χάρη, οι μοίρες κατευθυνωμένων βλημάτων Χοξ, τις οποίες υπηρέτησα αρκετά χρόνια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ένα κομμάτι βεβαίως δίνεται, αν θέλετε, σε μια προτεραιότητα στη συμμαχία, αλλά ο Σάκης υπήρχαν έκτακτες καταστάσεις στο ελληνικό πεδίο και στην αντιπαράθεση με τους Τούρκους, δεν υπήρχε καμία περίπτωση μέσα από σχέδια, και μιλάω τώρα πριν 20 ετία, έτσι. Δεν υπήρχαν μέσα από σχέδια να μην μπορείς να κάνεις την δική σου πολιτική ή πάνω στο θέμα αυτό. Άρα είναι παρούφα η δήλωση καμένη. Νομίζω ότι ναι. Διότι τον έκανε νταντά το ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Τι πάνε να πει μου είπε το ΝΑΤΟ. Είναι θέμα αυτό. Όχι. Είναι ένα θέμα υπεκφυγής για να μην μπει επί της ουσίας. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα και στην ουσία των πραγμάτων, των πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε παρεμβάσεις για κλιματική αλλαγή, ενδεχομένως και... Προσπαθεί να βρει τρόπο αυτή, να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα τώρα η κυβέρνηση. Θυμάσαι παλιά τον Πολύδωρο, τον στρατηγό Άνεμο, ναι, και εκεί είχαμε 76-77 πόσους νεκρούς στη Ζαχάρο. 68. Και, 68, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω είναι πάνω από 70. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το νούμερο, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, γιατί και εκεί δεν ήξεραν τι να κάνουν, και ο Πολύδωρος προφανώς δεν θα ήξερε. Και πού είναι και τα λεφτά που δόθηκαν εκεί πέρα στο λογαριασμό. Πού είναι ο λογαριασμός αυτός? Μολυβιάτρη. Και πήγε στο μνημόνιο για αυτό τελικά να ξεπληρώσουν τα χρέη. Πολύ πιθανό. Θυμάστε τότε ήταν ο Μολυβιάτης αρμόδιος. Γι' αυτό και αγνοούνται και τα ποσά. Και δεν ξέρω και αυτά τα ποσά τώρα που κατατίθενται πόσο αξιόπιστοι είναι οι διαχειριστές τους. Ήθελα να πάμε τώρα στα πολιτιακά. Αυτό το χειμώνα ενέσκυψαν τα συλλαλητήρια. Φάνηκε μια δυναμική των πραγμάτων. Άνθρωποι που ήταν δεμένοι στο σπιτικό τους, στην καρέκλα τους, στον καναπέ τους, ξάφνου εγκαταλείπουν και βρίσκονται στους δρόμους για ένα αγαθό που λέγεται ακεραιότητα της πατρίδας Μακεδονία, έτσι. Αυτό θα λέγαμε ήταν και θα έλεγα το έναυσμα. Το έναυσμα για κάποιες θεωρήσεις των πραγμάτων και στο ενιαίο πολαϊκό μέτωπο, υπέρ ή κατά των συλλαλητηρίων. Προφανώς θα υπήρχαν και πιο πριν άλλες βλέψεις, άλλες ματιές, άλλη αντίληψη, δεν ήταν μόνο τα συλλαλητήρια. Και εσύ και εγώ είμαστε, εσύ είσαι ιδρυτικό μέλος από τον Ιούλιο νομίζω του 2011. Του 2011. Εγώ πρέπει να ήρθα τον Δεκέμβριο.
και κατόπιν. Είμαι όμως παρόν σε όλα τα συνέδρια, οπότε κατέχω από μέσα, είτε ως παρατηρητής είτε ως μέλος. Άρα μπορώ να κάνω συνδυασμούς. Πώς φτάσαμε ως εδώ αυτή τη στιγμή, να είσαι γενικός γραμματέας και να μην είσαι. Το αν είμαι ή δεν είμαι γενικός γραμματέας. Είναι πρωτοτυπία αυτό για τα ελληνικά δεδομένα. Έτσι. Ναι, πράγματι πρωτοτυπούμε κι εμείς. Ναι. Και πρωτοτυπούμε γιατί. Ας το πάρουμε από την αρχή. Ας πούμε για τα συλλαλητήρια. Τα συλλαλητήρια έχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή η οποία είναι η καλή της πλευρά, αν θέλουμε να πούμε, αυτή που ξεσηκώνει τον κόσμο. Ναι. Και η άλλη είναι ή των επικεφαλής, οι οποίοι έχουν και τους δικούς τους, αν θέλει, σκοπούς, ή δεν γνωρίζουμε το βάθος των σκοπών τους. Έτσι, τις εκμετάλλευσης οποίες έχουν. Το αποτέλεσμα όμως είναι εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε. Σιγά, περίμενε. Μέχρι στιγμής έναν φορά έφτιαξαν οι άνθρωποι και έχουν κατά νου να γίνει και πολιτικό σχήμα. Όλοι έχουν δικαίωμα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα, διότι εκ του αποτελέσματος κρίνεται κάτι κυρίως, έτσι, ήταν ότι πράγματι το εθνικό θέμα αυτό ξεσήκωσε τον κόσμο. Άρα είναι πολύ πάνω ακόμα και από τις οικονομικές, ας πούμε, δυσπραγίες που αντιμετωπίζει ο λαός. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Με αφορμή αυτό, ο κόσμος έβγαλε προς τα έξω και άλλα πράγματα. Αυτά που ποθούσε να βγάλει και δεν έβρισκε την ευκαιρία να το κάνει. Γιατί οι πολιτικές δυνάμεις, είτε εντός του Κοινοβουλίου είτε εκτός του Κοινοβουλίου, δεν τον ενέπνεαν να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Κοίταξε έτσι, τώρα, τα μνημόνια 1, 2 και 3 τα κατάπινε, διότι σου λέει ακριβώς, θα υποφέρουμε κάποια χρόνια, μετά θα επανέλθουμε στην τάξη. Ποια τάξη. Όμως για το αγαθό που λέγεται ακεραιότητα της πατρίδας, λίγο πολύ από τα σχολικά μας τρανία όλοι αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο, έτσι. Πολύ σωστό. Και νοιαζόμαστε για το αύριο, όχι μόνο των παιδιών μας, αλλά και αυτής της χώρας, έτσι. Ναι. Για να πάμε τώρα στο θέμα που... Πάμε τώρα, γιατί εδώ έχουμε διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις από τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, από τη γραμματεία, από δεν ξέρω τι έλεγε το Εθνικό Συμβούλιο. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πήρατε κάποιες πρωτοβουλίες. Παίρνεις πρωτοβουλίες, γιατί δεν τις παίρνεις πρωτοβουλίες έτσι, αλλά επειδή τις δίνουν οι αποφάσεις είτε των συνεδρίων σας είτε του καταστατικού σου, δεν το κάνεις έτσι στοιχείο. Άρα από το τελευταίο συνέδριο στο οποίο βρέθηκες και εσύ, υπήρξε η πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή να υπάρχει θέση Προέδρου, αλλά δεν υπήρχαν συγκεκριμένα με πολιτική μόνο, αν θέλεις, είχε την πολιτική ευθύνη και τίποτα περισσότερο και την εκπροσώπηση, ενώ η στρατηγική ευθύνη, η κατάσταση όλων των πράγματων επαφείται στο Εθνικό Συμβούλιο. Εκεί πέρα λοιπόν καταστρώνονται οι στρατηγικές, βεβαίως με τη συνεργασία εννοείται και του Προέδρου, αλλά βεβαίως εκεί πέρα η κατάσταση του σχεδίου, του οργανωτικού, αλλά και του στρατηγικού σχεδιασμού και της αντιμετώπισης πηγαίνει στο όργανο. Όταν λοιπόν έχεις ένα όργανο, θα πρέπει να το σέβεσαι. Και εννοείς την πολιτική γραμματεία. Η πολιτική γραμματεία είναι η προέκταση, αν θέλεις, του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι ένας βραχίωνας του που βοηθάει στο να... Διότι το Εθνικό Συμβούλιο δεν είναι παρόν σε καθημερινή βάση, αλλά κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά, να το πω έτσι. Mm. Η δουλειά λοιπόν αυτή την κάνει η πολιτική γραμματεία, η οποία εκλέγεται ή διορίζεται ή με οποιοδήποτε τρόπο βγαίνει μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο. Έτσι. Αφού λοιπόν γίνεται αυτή η επιλογή, ο ένας προσπαθεί μέσα στα θεσμικά καθήκοντα που έχει να το κάνει. Φτάζαμε στα συλλαλητήρια λοιπόν, και ενώ θα έπρεπε θεσμοθετημένα να προχωρήσουμε, πώς αντιμετωπίζεται αυτό, έρχονταν οι τοπικές οργανώσεις, τουλάχιστον της κυρίως της Μακεδονίας, αλλά και όχι μόνο, οι οποίες έδειχναν την μεγάλη τους επιθυμία έτσι, για συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Πριν λυθούν οι αποφάσεις καν, και ενώ πιεζόμαστε και από τον κόσμο από παντού, βγήκε ξαφνικά ο πρόεδρος, βγήκε στο ράδιο και από εκεί πέρα καθόρισε την πολιτική. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δηλαδή όπου και να το πας δεν γίνεται έτσι. Και βεβαίως προσπαθήσαμε και εμείς να το μαζέψουμε και να πούμε εντάξει, προσωπικές απόψεις είναι και γινόμαστε και κατά κάποιον τρόπο φεδροί όταν λέμε η προσωπική άποψη εκφράζει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν εκφράζει ποτέ προσωπική
ξανά. Ποτέ. Όταν μιλάει, μιλάει εξ ονόματος του κόμματος. Όταν όμως αυτό δεν έχει προετοιμαστεί, αντιλαμβάνεις ότι δημιουργεί πρόβλημα. Περίμενε. Α, τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, το ΕΠΑΜ δέχεται ότι μάλλον δεν δέχεται τετελεσμένα γεγονότα στην διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας, έτσι. Ναι, σωστό είναι. Επομένως, τα Σκόπια, υπουγοδομού τέλος πάντων, δεν υφίσταται ως κράτος. Βεβαίως. Σύμφωνα με το ΕΠΑΜ. Δεν αναγνωρίζεται τελεσμένα. Δεν αναγνωρίζεται τελεσμένα. Πάντες, δεν λοιπόν, αναγνωρίζει την ύπαρξη αυτού του κρατηδίου, να το πούμε έτσι. Ναι. Οι πάντες λοιπόν, πρόεδρος, γραμματεία, Εθνικό Συμβούλιο, είχατε αυτή τη θέση, έτσι. Βεβαίως. Τώρα, η παρουσία, εγώ δεν διαβάζω επιστολές, αλλά προχθές έπεσε το μάτι μου σε μια δήλωση του Προέδρου που αναφέρεται στα γεγονότα του χειμώνα, αναφέρει τη λέξη, βαριά λέξη, πριαπισμός. Ναι. Δηλαδή... Λοιπόν, του σηκώθηκε κάποιους και έτρεξαν στα συλλαλητήρια. Ναι. Και οι πιο πολλοί λέει είναι του Καρατζαφέρη. Άμα είχε ο Καρατζαφέρης 700.000, τότε δεν χρειάζεται όλοι οι άλλοι. Θα είχε εκλεγή. Ναι, ακριβώς. Θα είχε 15-25 βουλευτές, 30. Εντάξει. Οι υπερβολές και οι φωνασκίες και η χρήση. Δεν λέγεται αυτή η λέξη πριαπισμός. Δεν είναι αυτός ο. Αυτή είναι μια γλώσσα η οποία διάβασε και εγώ όλα αυτά τα ανακοινοθέντα και όλες αυτές τις προσωπικές αν θέλεις καταθέσεις οι οποίες έχει κάνει αγράπος, πολυσέλιδες και έτσι και αλλιώς. Ναι, και περίμενε τώρα. Λέει, ας πούμε, αυτή είναι αστεία τώρα. Είναι αστεία. Και όπως αστεία είναι και η έκφραση κατόπιν, αν λεζοριστεί αυτή η κυβέρνηση, ας αποδεχθεί τον όρο Σερβική Μακεδονία. Ναι. Ούτε η Νέα Δημοκρατία το λέει αυτό. Αυτό είναι λοιπόν, γκάφα ολκής. Λοιπόν, δηλαδή. Δεν είναι γκάλφα ολκής από την άποψη ότι μπορεί να υφίσταται μια τέτοια προοπτική αλλά τη στιγμή, διότι θα πρέπει να ανατρέξουμε να δούμε στη συνθήκη του Βουκουρεστίου και όλα αυτά, τα οποία έχουν μια βάση, σωστή βάση, έτσι, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Όταν ο κόσμος προσπαθεί να αποφύγει την διπλή ονομασία, εσύ δεν τη βάζεις ούτε από την πίσω πόρτα, ούτε από το παράθυρο, έστω και αν είναι σωστή. Δεν είναι δυνατόν σε έναν κόσμο που δεν γνωρίζει το θέμα, εσύ να του πετάς κατευθείαν, ας πούμε, την διπλή ονομασία, η οποία μπορεί να έχει βάση και η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει, δεν το βάζεις αυτό το πράγμα. Είναι πολιτική ανοριμότητα 100%. Δηλαδή, εδώ δεν μπορείς να λες ότι εγώ έχω αυτή την άποψη, την πετάω μέσα τη στιγμή που παίζονται τα διπλά ονόματα και εμείς λέμε ούτε κατά διάνοια έξω από το, με το όνομα Μακεδονία να μην παίξεις καθόλου, ούτε κατά διάνοια δεν θέλουμε αυτό το κράτος να υφίσταται και εσύ να μου δίνεις και λύση ότι αν πιεστείς μπορείς να κάνεις και αυτό. Γιατί να το πεις? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άρα, έτσι. Και εδώ πέρα είναι που είναι λάθος. Και πώς, γιατί να δίνεις λαβές σε άλλα κόμματα να σε σχολιάζουν. Ούτε μπορείς να λες οι Μακεδόνες είναι προδότες και εσύ να αναφέρεσαι, ας πούμε, πάνω στο θέμα του εμφυλίου. Δεν έχει καμία θέση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ποιος θα το ακούσει αυτό και δεν θα τρελαθεί? Δεν κατάλαβα. Ποιοι Μακεδόνες είναι προδότες? Έκανε τέτοια δήλωση. Βεβαίως, έχει γίνει τέτοια δήλωση. Λοιπόν, αναφερόμενος σε αυτό το θέμα. Πολύ χοντρό θέμα. Πάρα πολύ δεν χοντρό. Κατάλαβα ποιοι είναι οι Μακεδόνες. Μα αυτό ήταν το θέμα. Και όλοι μείναμε με το σώμα ανοιχτό και κάγκελο. Τι εννοείς, ας πούμε, βγήκαν, ήταν εμφυλιοπολεμικά, ότι εγώ έχισα το αίμα μου εκεί και εσείς δεν πρόκειται και θα επανέλθω και θα δείτε, δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ. Και εννοούσε βεβαίως, προφανώς εννοούσε αυτό, έτσι, διότι έγινε ένα κομφούζιο μέσα στην πολιτική γραμματεία, αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν μπορούν να κρυφτούν, είναι καταγεγραμμένα και να βγάζει, ας πούμε, αυτό το θέμα. Δηλαδή, πάρα πολύ χοντρό, πάρα πολύ χοντρό. Δυστυχώς είχαμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά όλα αυτά. Εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα πόσο μάλλον οι φίλοι στο YouTube το βράδυ. Ακριβώς. Και οι τώρα ζωντανά από το FM εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Κάντε το πιο σαφές. Υπάρχει δήλωση. Έτσι, τη στιγμή που μιλάγαμε, να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ρωτήσω ο κόσμος, πέστε κάτι ρε παιδιά για το συλλαλητήριο. Πέστε κάπου, θα πάμε, δεν θα πάμε, θα γίνει, δεν θα γίνει. Συζήτηση μέσα στην πολιτική γραμματεία καταγεγραμμένη στα πρακτικά πλέον εδώ πέρα. Δεν είναι άντε το είπαμε έτσι στη τύχη, έτσι. Και εκεί πέρα πέφτει μια ερώτηση από κάποιον, μάλλον δεν έκανε ερώτηση, την πέταξε σκοπίμως κάτι. Σπότα. Έτσι, ναι, πέταξε μια πεπονόπουλδα. Κάποιος την πατάει ο Προέδρεμον και λέει, δηλαδή, πετάει ξαφνικά, μη
μου λες, μα αυτά οι Μακεδόνες είναι προδότες. Και μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Τι εννοείς είναι προδότες? Εγώ που είχα το αίμα μου, εννοούσε. Είναι σίγουρο αυτό ότι εννοούσε αυτό το πράγμα. Τις εμφολιοπολεμικές καταστάσεις, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί πάνω στα σύνορα. Ο αριστερός που έχισε το αίμα του. Ακριβώς αυτό εννοούσε. Στον εμφύλιο είχαμε αίμα και από εδώ και από εκεί. Ακριβώς αυτό εννοούσε τώρα. Ήταν προφανές. Μέσα στη σύγχυση θα του ξέφυγε. Λέγεται αυτό το πράγμα. Έστω και εν τη ρήμη του λόγου, έστω και το πιστεύεις, έστω και ό,τι θέλεις κάνε. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Τέτοιες λοιπόν λέξεις, τέτοιες φράσεις υπόθηκαν κατά χώρον αυτόν τον τελευταίο καιρό. Να το πω. Δεν μου λες, περίμενε τώρα, μόνο το φέτος έγιναν αυτά. Άλλες χρονιές. Άλλες χρονιές δεν λέγονταν. Απλά τα σκέπαζες. Ναι, ακριβώς. Σαν την κλώσσα. Εγώ σε ό,τι με αφορά και αναλαμβάνω απόλυτα τις ευθύνες μου, είχα δύο καθήκοντα. Το ένα ήταν ως οργανωτικός γραμματιάς. Τι σημαίνει αυτό οργανωτικός? Οργανώνω αυτά τις αποφάσεις τις οποίες παίρνω. Τέρμα, ένα και ένα κάνουν δύο. Ως γενικός γραμματέας όμως που έχω στον συντονισμό, έχω να φτιάξω πράγματα τα οποία παίρνω ήδη από μέσα από το συνέδριο να εφαρμόσω. Εγώ έχω αυτή την υπευθυνότητα μαζί με την πολιτική γραμματεία και το Εθνικό Συμβούλιο. Έτσι, δεν μπορώ να μου υπαγορεύεις εμένα πράγματα και αυτή η πολιτική γραμματεία να σκύβει το κεφάλι να τα φτιάχνει. Δεν γίνεται αυτό. Και να, για ποιο λόγο δεν επιθυμούσα να είμαι γενικός γραμματέας. Όχι μόνο αυτό ήταν δηλωμένο. Να, γιατί και στο τέταρτο Εθνικό Συμβούλιο υπέβαλα την παραίτησή μου και έφυγα από μέσα, και όπως η πολιτική γραμματεία, και μετά με την πίεση της μεγάλης πλειοψηφίας, αφού δεν ανελάμβανε πάλι κανένα καθήκοντα, ανέλαβα εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα όμως εμένα με ξεπερνάνε ως άνθρωπο πλέον. Όλα αυτά τα οποία ακούω, γράφονται, λέει, κάνει, δείχνει. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν θέλω, ούτε καν να τα σκέφτομαι. Όταν αποκαθιλώνεις με τους 18 ψήφους που πήρες, τους υπόλοιπους 17, εκ των οποίων οι 18 δεν είναι παρόντες, είναι οι 12 παρόντες και οι 6 διαδικτυακά, και πας και καταργείς ένα Εθνικό Συμβούλιο το οποίο ψήφισε το συνέδριο, από εκεί και πέρα τώρα τι να πούμε, για ποια νομιμότητα να μιλήσουμε και για τι πράγματα να πούμε? Άρα εδώ υπάρχει δηλαδή μια περίπτωση, ας πούμε, παράφορης καταράκωσης των πάντων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αυτό σε ξεπερνάει και λες stop, μέχρι εδώ, δεν γίνεται παραπάνω, αρκετά μέχρι εδώ πέρα, πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει και πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Η επόμενη μέρα λοιπόν τι περιλαμβάνει? Κοιτάξτε να δείτε, η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι αυτό την οποία αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος. Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι το ΕΠΑΜ έφτασε ύστερα από 8 χρόνια, εφόσον δεν μπορεί να ενώσει τον εαυτό του πριν απ' όλα. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ να υπάρχουν διαμάχες τώρα σε 6 συνέδρια συνεχόμενα, συνεχώς το ίδιο πρόβλημα. Μα συνεχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα τη στιγμή που εσύ δημιουργήθηκες για να ενώσει τον ελληνικό πληθυσμό και δεν μπορείς να ενώσεις μια ομάδα σου, ας πούμε, ένα μικρό σου χώρο, τώρα για τι πράγματα αξιοπιστίας να μιλήσουμε? Δεν. Άρα λοιπόν έχει φτάσει την όροφη του. Αυτό τελείωσε, συρρυκνώθηκε πάρα πολύ και πλέον καταντάει, ας πούμε, να είναι μια πάρα πολύ μικρή ομάδα. Κανείς δεν λέει, ας πούμε, ότι δεν επιτέλεσε ένα σοβαρό έργο στην ελληνική κοινωνία, με την έννοια έφερε νέα πράγματα, νέες δοξασίες, νέες, αν θέλεις, ιδέες. Επιμορφώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, όσο επιμορφώθηκε, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι παραμένεις να είσαι πάρα πολύ μικρός, πολύ μικρότερος από όσο ξεκινήσεις. Άρα τι πρέπει να γίνει από τώρα και στο εξής? Εφόσον δεν μπόρεσες να βρεις τρόπο συνεργασίας με τόσους άλλους έτσι που υπάρχουν, για τον αλφαγητά, όχι κατά ανάγκη από υπευθυνότητά σου, έτσι, όχι κατά ανάγκη από υπευθυνότητά σου, αλλά δεν μπόρεσες εσύ να δουλέψεις ως καταλήτης αυτής της ένωσης, δεν μπορείς να έχεις και λόγο ύπαρξης πλέον. Άρα άφησε τα πράγματα να κυλήσουν, έτσι, να βρουν τους δρόμους τους και βεβαίως να εκφραστούν νομοτελειακά, που λέει ότι θα γεννηθεί το καινούριο. Είναι αδύνατο να μην γίνει αυτό, γιατί η κατάσταση που βιώνει η χώρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα από πού θα συνεχιστεί? Από όλους αυτούς που βρίσκονται μακριά, ας πούμε, από το κατεστημένο αυτό σύστημα, βρίσκονται απ' έξω στις παρυπές, δεν θέλουν
θέλουν να συμμετέχουν και ψάχνουν να βρούνε τρόπο, ηγέτη, ηγεσίες, οι οποίες θα μπορέσουν να ενώσουν όλες αυτές τις επιθυμίες για την ανατροπή αυτού του στάτους που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα βγει ή δεν θα βγει αυτό. Αυτό εγώ πιστεύω ότι νομοτελειακά να το δει κανείς, θα βγει. Έτσι φαντάζομαι, ναι, όπως και τα μεγάλα ποτάμια έτσι δημιουργήθηκαν. Ακριβώς. Από μικρά ριάκια. Βεβαίως η κατάσταση αυτή που δημιουργήθηκε στο ΕΠΑΜ δεν περιποιεί ούτε τιμή ούτε ευχαρίστηση σε κανέναν. Πολύ περισσότερο θα πρέπει να μάθει και ο προεδρεύων σήμερα μιας μικρής ομάδος ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί, ας πούμε, όρους λαχαναγοράς. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρχουν πράκτορες πάντοτε γύρω μας. Δεν είναι το σύστημα που μας πολεμάει. Είναι εμείς που πολεμάμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι, και αν κάνουμε ένα... Και να πω και κάτι άλλο. Να πεις. Να πω κάτι άλλο. Υπάρχει όρος ότι απέμφθη η πολιτική γραμματεία και ο γενικός γραμματέας και έτσι στην ουσία είπαμε πως οι 18 διέλυσαν τους, νομίζουν ότι διέλυσαν τους 17, νομίζουν. Οι 12 έτσι, παρόντες. Ναι, οι 12 παρόντες, ναι, φεύγουν για αναξιότητα. Εάν ψάξουμε να βρούμε τι πάει να πει αυτή η αναξιότητα, θα δούμε ότι χρησιμοποιείται μόνο ως εθνική αναξιότητα, η οποία γίνεται σε περιπτώσεις εθνικής προδοσίας και έτσι δικάστηκε και ο Ράλης ως δοσύλλογος της τότε κατάστασης και της συνεργασίας του με τις κατοχικές δυνάμεις. Αυτό τον όρο βρήκε να πει για να μειώσει τώρα τις συναγωνιστές του που ήταν μαζί 8 χρόνια. Είναι τεράστιο, ας πούμε. Δεν κατάλαβε, επανέλαβε τον όρο. Αναξιότητα. Αναξιότητα. Καλά, αυτό. Αυτή την λέξη της αναξιότητας επάνω τους. Αυτό δεν είναι βαρύ. Εδώ έχει πει βαρύ. Όχι, είναι βαρύ με την έννοια. Είναι βαρύ με την έννοια. Άλλο σε διαγράφω, άλλο σε ανακαλώ. Αλλά ως αναξιότητα. Πάω να βρω το ρήμα, να δω τι πάει να πει αυτό το πράγμα. Μη ικανός, όχι τόσο ικανός όσο χρειάζεται. Αυτό μπορεί να λέγεται ανικανότητα. Έτσι. Αλλά αυτό πρέπει να αποδεικνύεται και με πράξεις. Όχι άντε επειδή το λέω εγώ και εγώ μπορώ να πω είσαι φούμαρα, είσαι τίποτα, είσαι μηδέν, είσαι ο τίποτα που έλεγε κάποτε και ο Πάγκαλος για τον Αβραμόπουλο και τελικά ο Αβραμόπουλος του μπήκε στο κεφάλι. Κοίταξε είναι τώρα, πολύ εύκολα να χρησιμοποιούμε εσύ και εγώ, να κρατάμε το ακροατήριο του κλουβιού με του, άντε μην χρησιμοποιήσω καμιά λέξη, δεν χρειάζεται, έτσι, να κρατάμε το ένα μαντρί. Ακροατήριο μικρό για να μπορούμε, ας πούμε, να το συσπυρώνουμε τώρα εις βάρος ποιον, τον άλλον. Δεν είμαστε εχθροί. Εχθροί μας είναι οι απ' έξω. Δεν είναι μέσα σε ένα χώρο που βρίσκουμε. Βεβαίως παρεκτροπές μπορεί να υπάρξουν. Βεβαίως όλα μπορεί να γίνουν. Αλλά σε ένα κόμμα να υπάρχει κάθε χρόνο να υπάρχουν διαγραφές. Κάτσε, δεν ξέρει. Και όταν οι διαγραφές είναι το ίστατο μέτρο, ας πούμε, το οποίο παίρνει ένα κόμμα. Το ίστατο, ειδικά δε για το ΕΠΑΜ, σχεδόν δεν μπορεί να γίνει. Περίμενε τα δύο τρίτα. Και τα δύο τρίτα εδώ, ποια δύο τρίτα λοιπόν. Εδώ πέρα δεν υπήρξαν δύο τρίτα, έτσι. Για να σου θυμίσω πέρυσι το συνέδριο. Το ίδιο, ναι. Εγώ δεν είχα κατά νου να κάνω επίθεση και μάλιστα με ρώτησαν τι θέμα θα αναπτύξεις και λέω δεν ξέρω. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ταλαντεύτηκα έτσι αλλιώς και λέω ο ηγεμόνας. Ναι. Έπεσα έξω. Όχι, δεν έπεσε έξω και αν θυμάσαι. Και δέχτηκε μια σκληρή επίθεση. Με παρακάλεσε και μου είπε μπορούμε να πάμε να συζητήσουμε με τον ηγεμόνα. Και του λέω πόλεμος ή ειρήνη. Και δεν ήθελε ούτε καν να σε ακούσει. Εκεί δεν ήμουνα. Και μετά από 100 συνεντεύξεις, πέρυσι έπαψε εδώ και ένα χρόνο παραπάνω, 1,5, και μάλιστα δεν σήκωνε και τα τηλέφωνα και λέγαν πότε είναι στην τουαλέτα, πότε έφυγε, πότε κοιμάται. Προσπαθούσα εγώ να βολέψω τα πράγματα. Λοιπόν, και αυτό ήταν γεροφτήσιμο. Παρόλα αυτά, εγώ ήμουν άψογος απέναντί του. Ότι η κατηγορία του ήταν ότι εγώ ξεβράκωνα το κόμμα. Ότι έκανε κριτική στο κόμμα. Λοιπόν, τώρα τι ήθελα να πω εγώ, ότι πάντως από αυτή την οκταετία. Εγώ πάντως θέλω να ζητήσω, ας πούμε, εγώ θέλω πραγματικά να ζητήσω συγγνώμη, έτσι, δεν το συζητάω έτσι, ότι έκανα και εγώ λάθη, διότι δεν απεκάλυψα,
μπέργκερ αν θέλεις πράγματα. Σαφώς. Μα σου έλεγα φάτε τον και μου έλεγες δεν μπορεί ο άνθρωπος κάνει τόσα χιλιόμετρα. Να το πω ευθέως. Δεν μπορούσα να φανταστώ εγώ να κάνω ας πούμε κάτι όχι μόνο του συγκεκριμένου αλλά οποιονδήποτε έχω προϊστάμενο μου. Το θεωρώ ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Θα σηκωθώ και θα φύγω παρά να κάνω κάποιο κακό εγώ. Άσχετο όμως αυτό, έτσι στάθηκα ως λαμπάδα ακόμα και σε αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν σωστές. Δεν ήταν σωστές, όπως παραδείγματος χάρη του πρέσβη τότε του αυτού που έκανα τον αγώνα μέσα, αλλά όχι όσο έπρεπε. Όχι, διότι προλάβαινε πάντοτε με κάποιες δηλώσεις που έτρεχε και κάνει και έγραφες και έτσι και ανέτρεπε δεδομένα και βρισκόσουν εσύ προαπρόπτου. Δημήτρη Κυπριώτη, όταν σου έλεγα πριν 2 χρόνια νομίζω ότι δεν κάνει για πρώτο βιολί, είναι και δεύτερο και τρίτο, δεν κάνει για πρώτη. Μου έλεγες ότι κάνει τα χιλιόμετρα που κάνει, άλλη φράση δημόδια, είπες γαμιέται και δεν μπορούμε να του στερήσουμε άλλος από αυτό κάτι, και άλλος να είναι στην αυτό, πρώτη. Αγαπητέ Πέτρο. Και αυτό πάλι λάθος ήταν. Αγαπητέ Πέτρο, δεν πάει με τα χιλιόμετρα. Όταν, μάλιστα που και ο ίδιος σε κάποιο συνέδριο το είχα πει ότι το γάλα που μαζεύεις με τόσο κόπο το κλωτσάς. Όλα. Και το παραδέχτηκε. Ότι πρώτα απ' όλα αυτός που θέλει να λέγεται ηγέτης, που πιστεύει ότι είναι ηγέτης, έχει ανοιχτές τις αγκαλιές του. Δεν τις κλείνει. Δεν απομπέμπει. Είναι φιλικός με το, όχι μόνο με τους ηχείους του, αλλά και με τους εχθρούς του ακόμα. Ο ηγέτης είναι μεγαλόθυμος. Δεν είναι μικρόθυμος. Δεν διακατέχεται από ένστικτα, ας πούμε, άγρια, έτσι, ούτε εκδικητικά. Διότι τότε τι ηγέτης είσαι. Όταν θα χρειαστείς λοιπόν σε όλα κρίσεις να ηγηθείς και να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και εσύ το μόνο που κάνεις χρησιμοποιείς λόγο τόσο πολύ εμπριστικό, δεν έχεις να προσφέρεις κάτι. Συγγνώμη, αλλά είναι πάρα πολύ λάθος. Το έχει κάνει αυτό. Πολλά έχεις το κάνει. Τον κάλυπτα και εγώ με τη στάση μου. Βεβαίως τον κάλυπτα, διότι πίστευα πάντοτε ότι δεν πήρα, έδινα συγχωρό χάρτη. Λάθος μου. Να το παραδεχτώ ότι ήταν λάθος μου. Φτάνουν όμως όλα τα πράγματα να εξαντλούνται σε μια οροφή. Όταν το κεφάλι χτυπάει στην οροφή, λες, όπ, στόπ εδώ πέρα. Εδώ θα πρέπει να δούμε τα πράγματα πλέον με το όνομά τους. Ναι, τα είπαμε. Τα είπαμε με το όνομά τους. Καλά, έγκαιρα δεν είναι μετά από 8 χρόνια. Ήταν έγκαιρα ενώ πάντως στην περίοδο αυτή. Στην περίοδο αυτή έγκαιρα, διότι ξεκίνησε το πράγμα από τον Φεβρουάριο. Ήταν πολύ έγκαιρα. Τον δε επόμενο δίμηνο, τον Μάρτιο, υπευλήθηκε η παρέτηση κατευθείαν. Πάντως από όλη αυτή την οκταετή παρουσία μας αυτό θα επαναλάβω και εγώ ότι ωφεληθήκαμε στους πληστηριασμούς. Εννοείται. Πρώτα μάθαμε εγώ. Πρώτα δηλαδή εγώ είπα ότι ποτέ δεν αισθάνθηκα αυτόφωτος μέσα σε αυτόν τον χώρο για αυτά τα οποία πήρα, για αυτά τα οποία έμαθα και είπα μάλιστα με μεγάλη έτσι πώς να το πω, με έναν τρόπο που δεν μπορούσα να το πω πιο χαριστά, ότι ευχαριστώ και τον Δημήτρη Καζάκη για ό,τι γνώση έλαβα. Όντως ήταν μεγάλη γνώση που έλαβα. Όμως από την άλλη πλευρά έγιναν πάρα πολλά μεγάλα λάθη. Έτσι. Παράδειγμα στους πληστηριασμούς, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είναι παρόν, έτσι. Ναι, πάντοτε, όχι μόνο στους πληστηριασμούς. Πρώτο βιολί, το βλέπεις εκεί. Είμαστε και εμείς στις δράσεις, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Εννοώ σαν αρχηγός κόμματος. Είναι παρόν σε κάθε κινητοποίηση της ΛΑΕ. Αυτό, όχι ότι λείπει το ΕΠΑΜ. Ο δικός μας δεν ήταν παρόν. Μια φορά εμφανίστηκε, δύο, εσύ θα ξέρεις περισσότερο. Και αυτό με πήρε. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή η σκληρότητά του πέρασε στο DNA μας. Αυτό είναι θετικό, το θετικό, για να είμαστε δίκαιοι. Εδώ στη Λάρισα, για παράδειγμα, ήμασταν 6-7 μέλη πόσα. Και τα 7 ήμασταν παρόντες στους πληστηριασμούς. Και μπορεί την πρώτη μέρα να μην ξέραμε τι να κάνουμε. Τη δεύτερη, την τρίτη, γινόταν ομοιρικές συγκρούσεις με την αστυνομία και κερδίζαμε. Αυτά είναι. Αυτή η συσπήρωση, η δύναμη, οφείλεται σε αυτόν. Από αυτό το πείσμα, από εκεί το πήραμε. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι δυνατόν να μην παραδεχόμαστε αληθινά πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να παραδεχόμαστε
πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από το νου ενός κανονικού ανθρώπου. Το ΕΠΑΜ έχει πρόβλημα κανονικότητας, σκέψης σε ορισμένα θέματα. Έτσι. Που ξεπερνάνε τα πράγματα, που δεν τα βλέπει ο απλός κόσμος απ' έξω. Ελέγχουμε την κοινή γνώμη ότι 200 χρόνια ψηφίζει 150, τα 150 Νέα Δημοκρατία και τα 50 ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δεν έχουμε κανονικότητα, ασφάλεια και στα βράδια που μπουκάρουν οι κλέφτες, αλλά και με τις φωτιές και με τα δύο παιδιά στην Αδριανούπολη, παιδιά, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στην Αδριανούπολη. Φαίνεται ότι μπάζει από παντού το σύστημα. Δεν έχουμε κανονικότητα. Ακριβώς. Τώρα εσύ που ενίστασε στη μη κανονικότητα, ναι, δεν πρέπει να είσαι κανονικός. Βεβαίως πρέπει να είσαι κανονικός. Βεβαίως πρέπει να είσαι κανονικός. Πώς θα πείσεις τώρα, βεβαίως κακώς τα λέμε αυτά δημόσια. Εντάξει, αλλά, δημόσια και άλλωστε μία αρχή. Από τη στιγμή οποία... που άρχισε ένας εμφύλιος, έχουν βγει γραπτός. Μα λίγο πολύ γραπτά οι βολές αυτές. Εγώ δεν έχω απαντήσει σε αυτά τα πράγματα δημόσια. Εγώ δεν έχω πάρει θέση αυτά, διότι δεν πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος του εντός εισαγωγικών ξεκατηνιάσματος κάνει κάτι καλό ή προσφέρει σε κάτι εκτός από ένα φιλοθεάμον κοινών που θέλει να παρουσιαστεί και να δει, ας πούμε, αυτό το όχι. Εμένα δεν με αντιπροσωπεύει αυτός ο τύπος του διαλόγου. Έτσι είναι, ο διάλογος μπορεί να γίνει και ο κάθε διάλογος πρέπει να γίνεται εκεί που πρέπει να γίνεται, το εσωτερικό στο εσωτερικό, το εξωτερικό στο εξωτερικό. Το να λέω εγώ τώρα ότι ο Μπήξη και ο Δήξη και έτσι για να το βγάλω, δηλαδή και... τι θα κερδίσω εγώ τώρα αν θα βρίσω, ας πούμε, τον πρόεδρο του κόμματος. Κοίταξε, και οι διαφωνίες, θα κερδίσω τίποτα, οι διαφωνίες, στρατηγέ, οι διαφωνίες είναι μέσα στην καθημερινότητα. Μόνο, η διαφωνία, και το έχει πει βγάζει... και εκείνος ότι όποιος έχει διαφωνίες φτιάξει κόμμα. Ακριβώς, και σωστό, τρέξει. Όποιος διαφωνεί, έτσι. Και θα φανεί μετά στην εκλογική διαμάχη. Γι' αυτό έχω πει. Η δυναμική ότι... αυτού νου, ημών και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι το πείραμα όπως εξελίχθηκε του ΕΠΑΜ, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα, έτσι πρωτόγνωρο για να απλωθεί και έτσι αλλιώς, αλλά έφτασε σε ένα πεπερασμένο πλέον, δεν πάει παραπάνω, τελειώνει. Γιατί δεν πάει, το δεν πάει αυτό, γιατί δεν πάει, είναι θέμα ενδοσκόπησης και να το δούμε και να το... Θυμάσαι τι λέει το καταστατικό, ότι άμα τη απελευθερώσει τις πατρίδες, ναι, το λέω καθαρβουσιάνικα, ναι, θα διαλυθεί το ΕΠΑΜ. Και τελικά διαλύθηκε στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Τέλος πάντων, έγινε αυτά αυτό. Γίνονται, θα γίνονται πάντοτε. Σημασία έχει όταν κάποιος φεύγει από τον χώρο τον οποίο υπηρετεί, δεν μπορεί να είναι εχθρός του χώρου αυτού και κυρίως με αυτούς λεγόμενους, έτσι όπως ήθελε να τους λέει, συναγωνιστές του. Δηλαδή εδώ έχουμε δει πράγματα, έχουν φύγει άνθρωποι από μέσα και μεταξύ τους πλέον δεν μιλάνε. Αυτό τώρα, τότε τι συναγωνιστές ήταν, κοροϊδευόμαστε? Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Αυτές τις αντιπαλότητες, λες τη λέξη Θεός, τις έχω δει κατά κόρον σε θρησκευτικούς χώρους. Ναι, ακριβώς. Αβυσαλαίο μίσος. Να πω, ναι. Υπάρχει μια προσομοίωση αχωβάδων εδώ. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι αυτή η αλήθεια. Δεν μπορείς εσύ, ας πούμε, να πηγαίνεις με αυτόν τον ρυθμό. Πρέπει να φύγεις, να απλώσεις, γιατί η θρησκεία, λέμε, ο χριστιανισμός έχει απλώσει. Γιατί έχει απλώσει τα χέρια του παντού. Ναι. Δεν έχει. Λοιπόν, η ώρα είναι παραπέντε και πήγε ένα ραντεβού σου και ναι, εγώ ναι, επήγομαι. Ναι, ναι. Θα κλείσουμε με κάτι ευχάριστο, Γιάβρας, κάτι ευχάριστο. Ευχάριστο θα είναι πρώτον ο κόσμος, οι λίγες βρίσκεται στο μέσο του καλοκαιριού, να απολαύσει όσο δυνατόν με τις δυνατότητες που αφήνουν να έχει, έστω και με μια βότα, έστω και με ένα μπάνιο, αυτές τις ημέρες. Περισσότερος άλλη, ήλιος λες. Ναι, από την άλλη βέβαια να βρουν οι αγώνες του όλοι αυτοί και η υπομονή την οποία έχει επιδείξει τα χρόνια αυτά τα μαύρα της κατοχής, να βρουν διέξοδο σε αυτό που πράγματι επιθυμεί, την ελευθερία του. Διότι αυτό είναι ελευθερία της χώρας μας, ελευθερία της πατρίδας μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα για τα οποία είμαστε προορισμένοι να κάνουμε, μεγάλα δηλαδή. Ναι, για να καταστεί αυτό πραγματικότητα, η ελευθερία, η απελευθέρωση του τόπου, χρειάζεται μια κυβέρνηση, χρειάζεται μια πατριωτική, πώς το πες, πατριωτική, μια πατριωτική κυβέρνηση, δημοκρατική κυβέρνηση. Αυτό είναι. Αλλά χρειάζεται και πατριώτες. Πάντα
πάντοτε νομίζω. Οι οποίοι πρέπει υπάρχουν πατριώτες, αλλά υπάρχουν να και μάθουν να συνεργάζονται. Ναι, υπάρχουν και οι φιλέλληνες, ξέρετε, οι οποίοι δεν είναι, θέλουν να παρουσιάζονται ως πατριώτες, δεν είναι πατριώτες. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς πατριώτες. Ναι, έχει, πράγματι, συμφωνώ. Αλλά πρέπει όλοι αυτοί να έχουν ίδιο, να αποκτήσουν, βλέπεις, και τα παιχνίδια που ανέφερες, ο στίβος που ανέφερες, ναι, πιο πριν. Στο στίβο υπάρχουν και ατομικές επιδόσεις και συλλογικά αθλήματα, βεβαίως, όπως και το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Άμα δεν υπάρχει ομαδικότητα σε μια ομάδα. Η ηγεσία, λέμε. Η ηγεσία που να εμπνέει. Ναι. Αυτό χρειάζεται. Δεν μου λες, μπορεί. Ναι. Εγώ δεν παρακολούθησα παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Αλλά είχε βεντέτες. Και εγώ δεν, ναι, το παρακολούθησα πάρα πολύ. Ναι, για πες μου. Ομάδες εθνικές είχαν βεντέτες. Είχαν. Είχαν, πάντοτε έχουν τις βεντέτες. Τράβηξαν, μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Όχι, όχι. Η ομαδικότητα κέρδισε. Μα αυτά τα παιχνίδια είναι συλλογικά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία το βάλε στο θέμα. Ναι, θέλουμε συλλογικότητα αυτή τη στιγμή, ομαδικότητα και βεβαίως κάποιος που να είναι οι φωτοδότες αυτής της πορείας. Και όποιες διαφορετικές εκφάνσεις να υπάρχουν στις φωνές, διάφορους προσωπικότητες, απλοί πολίτες. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνει ο καθένας το σκόντι του, να υπάρξει, να συγκλίνουν σε ένα. Υποχωρήσεις και συγκλίσεις εκεί που πρέπει να γίνονται και όπως πρέπει να γίνονται. Έτσι. Είναι σαν το ζευγάρι. Το ζευγάρι δεν συμφωνεί σε όλα. Έτσι, υποχωρήσει αμοιβές κάνει και στόχους βάζει μπροστά. Στόχος λοιπόν. Μα υπάρχει κανένας άνθρωπος που έχει όλο το πακέτο? Κανένας. Κανένας δεν το έχει. Πολύ σωστά. Επομένως οι συμβιβασμοί είναι εκ των όνων κάνουν. Σωστό, σωστό. Έτσι, αυτή η τέχνη είναι να μάθουμε, όπως λέει και το τραγούδι, να ενώνουμε τον κόσμο. Έτσι. Ναι, ναι. Εμείς δεν τραγουδάμε για να, τι λέει, αλλά, για να χωρίσουμε τον κόσμο, αλλά για να σμίξουμε τον κόσμο. Πολύ ωραίο αυτό. Και πάρα το, πολύ το έχεις πει και άλλη φορά, βεβαίως, ότι βεβαίως, είτε θα γεννούμε σοβαροί και θα μας ακούει ο κόσμος στα RGNA, στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο παντού, είτε θα βάλει, πάει αλλού, θα ακούσει τραγούδια, θα ακούσει διάφορα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άρα από εμάς εκπορεύεται η σοβαρότητα και η ευθύνη, έτσι, και μετά πρέπει να σπέψουμε, να ζητήσουμε ευθύνη και ανάληψη ευθυνών από τους απλούς πολίτες, από τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Όταν θα ασχοληθείς με τα κοινά, είσαι ενώπιον των ευθυνών. Θα ακούς και τα καλά, θα ακούς και τα κακά, θα ακούς την κριτική και βεβαίως εσύ θα κοιτάς πώς θα γίνεσαι καλύτερος. Αυτό έχει σημασία. Πες μια τελευταία κουβέντα και για τα δύο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Κυλάνε μέρες, μήνες. Ναι, ναι, περνάνε, είπαμε, είναι σε 165 μέρες. Έτσι, ναι. Δηλαδή είναι κάτι το τρομερό αυτό που συμβαίνει. Τι θα πρέπει να περιμένουν οι γονείς? Δεν ξέρω με την κυβέρνηση αυτή η οποία χειρίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο αυτό το θέμα, τι μπορεί κανείς να περιμένει. Τι να πω, τη μεγαλοθυμία του Ερντογάν, τι να πω. Εδώ μέτρα δεν έχουν πάρει. Έπρεπε να είχαν πάρει μέτρα για αυτή την κατάσταση. Δεν τα πήρανε. Φωνάζαμε, λέγαμε. Τώρα είναι μεγάλο το θέμα πάλι να το ξεκινήσουμε όλοι. Δεν το ξεκινάμε. Ελπίζουμε όμως να λήξει και πιστεύουμε ότι πρέπει να λήξει αυτή η ομοιρία. Τέλος οι ομοιρίες στον αιώνα που ζούμε, στα χρόνια που ζούμε. Είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορεί να το συλλάβει νους. Δεν είναι, εδώ είναι κράτος πειρατεία πλέον αυτό. Έτσι. Την επόμενη φορά θα μας δοθεί ο χρόνος. Βέβαια από καλύτερες θέσεις πιστεύω. Και να μιλήσουμε και για τη συμμαχία και για, ναι, τη χρησιμότητά, ναι, ναι, της. Βεβαίως. Και επίσης σε ένα μήνα θα έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο από τα στελέχη. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Του ΕΠΑΜ, τα οποία, εντάξει, θέλουν ένα, είμαστε, δημοκρατικό, τα πρώην στελέχη τέλος πάντων, τα οποία θέλουν ένα, η ενότητα, ένα ρωμανέο χώρο, σχήμα. Η ενότητα πρέπει να πριτανεύει προ οποιασδήποτε άλλη κατάσταση. Αν την αυτήν μπορέσεις και την κάνεις πραγματικότητα, τότε τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Έτσι, στελέχη υπάρχουν, σοβαρά στελέχη υπάρχουν, βρίσκονται στις παρυφές, βρίσκονται μέσα, βρίσκονται έξω, όλα αυτά τα στελέχη, όλος αυτός ο κόσμος πρέπει τελικά να ενωθεί, γιατί ξεκίνησαν με έναν σκοπό, πιστεύω ότι έχουν τον ίδιο σκοπό, αν όχι όλοι, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, οπότε για ποιο λόγο να μην συναντηθούν και πάλι. Έτσι, ένα ρωμαλαίο σχήμα χρειάζεται. Ακριβώς. Με ωραίους ανθρώπους. Στρατηγέ, ευχαριστίες πολλές που διέθεσες σήμερα και εγώ σε ευχαριστώ το χρόνο πολύ. Σου.
μέσα στη Θερινίρα, Στόνη, για να ξεδιαλύνουμε κάποια τοπήματα. Ναι, έγινε. Να είσαι καλά, παιδί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Γεια χαρά. Αντίο, γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, είχαμε μια εκτεταμένη συζήτηση, 11 και 2 η ώρα. Αυτά δεν ξέρω πόσο κόσμο ενδιαφέρουν που είπαμε εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο, αλλά γιατί είναι, θα λέγαμε, κυρίως εσωτερικής υφής κάποιων σχηματισμών που έφεραν καινούργιες ιδέες απεμπλοκής από αυτή την καταδολίευση ξένων και ντόπιων που μας έχουν υπαγάγει υποκαθεστώς ομοιρίες μνημονίων εδώ και πολλά χρόνια. Οι ιδέες ωραίες είναι, αλλά χρειάζονται και ωραίοι άνθρωποι για να τις εφαρμόσουν, έτσι. Αυτός ο πολιτισμός, κάποτε θα σας το πω, είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές το χειμώνα του 2015, νομίζω πρέπει να ήταν, έτσι. Και η πρώτη διαδήλωση στο Σύνταγμα ήταν βροχερή ημέρα. Εγώ επέστρεφα από Τρίπολη, ήμουν Αθήνα και ήμουν παρόν εκείνο το βράδυ και πλησιάζω τον Δημήτρη Καζάκη τότε και του λέω, θυμάμαι τον αγκάλιασα κιόλας και του λέω, άκου, τι μου λέγε συνάδελφος στην Λάρισα, πες του ότι κάποια στιγμή η χώρα θα τον χρειαστεί, να μην βρίζει. Λοιπόν, και μετά εγώ σπάνια ακούγα Καζάκη, μπορεί να τον έβγαλε 100 φορές εδώ σε αυτή τη συχνότητα, αλλά 100 βίντεο από δικές του καθημερινές εκπομπές δεν έχω δει, μπορεί ζήτημα να είναι 10. Λοιπόν, και πέφτω μετά από κάποιους μήνες, κάποιες μέρες, δεν ξέρω πόσο, λέει, άκου να δεις τι μου είπαν. Θέλουν να μην βρίζει ο Καζάκης, θέλουν να καταργήσουν τον πολιτισμό μου. Από πότε το βρίσιμο είναι πολιτισμός? Έβριζε και ο Καραϊσκάκης, αλλά δεν ήταν βρυσίδι αυτός ο τρόπος. Ο Νίκος ο Καλογερόπουλος, ξέρω εγώ, στα τραγούδια του έχει βάλει κάποιες ακραίες εκφράσεις, αλλά δεν μπορούσε να τον παρεξηγήσει τον Καλογερόπουλο, τον Καραϊσκάκη, έτσι. Γιατί είναι χιούμορ, είναι έτσι, είναι κάτι πηγαίο. Εδώ όμως ο Καζάκης έβριζε αλλιώς. Τέλος πάντων, εγώ ανέφερα πιο πριν ότι από αυτόν τον άνθρωπο πήρα και θετικά στοιχεία, γιατί έχει θετικά στοιχεία. Στο ισοζύγιο τώρα τα χαλάμε, ότι δεν μπορείς, παράδειγμα, ακόμα και στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση, όταν κάνεις, ας πούμε, ιστορία, δεν μπορείς να βάλεις η καθημερινότητα των κοινωνιών είναι γεμάτη από θετικά και από αρνητικά. Τι ισοζύγιο θα βάλουμε? Τουλάχιστον τα 7 πρέπει να είναι θετικά πραγματάκια που θα πεις στα παιδιά και θα πεις 3 για μελανές σελίδες, αλλά 3 προς 10. Δεν θα τονίσεις, δεν θα σταθείς στα μελανά σημεία. Στα ευχάριστα σημεία ενός λαού θα σταθείς για να τον καλοπιάσεις κιόλας και να του πεις ότι έχεις αρετές και μπορείς και παραπάνω. Αλίμονο αν κρεμάσουμε, αυτό λένε οι ψυχολόγοι, αλίμονο αν κρεμάσουμε ταμπέλα σε έναν άνθρωπο, ένα πολίτη, ένα μαθητή, ότι είναι τεμπέλης, ξέρω εγώ, ξέρει τι θα κάνει. Θα βολευτεί σε αυτό τον τίτλο, σε αυτή την ταμπέλα και θα πει, γιατί να ανοίξω βιβλίο εγώ αφού τεμπέλης είμαι. Άρα δεν αναδεικνύουμε τα αρνητικά, αναδεικνύουμε τα θετικά ενός λαού. Βεβαίως εγώ συνολικά δεν προσμένω από αυτόν τον ελληνικό λαό το σημερινό ποτέ μιλες ποτέ, αλλά μέχρι αυτό το δευτερόλεπτο που συζητάμε δεν προσμένω εγώ και πολλά πραγματάκια από αυτόν, από το σημερινό ελληνικό λαό, έτσι, από το σημερινό, από τον νέο Έλληνα. Γιατί έτσι κακώς εκπαιδεύτηκε, μεγάλωσε στα, ξέρω εγώ, με βάλτε όλη αυτή την παρακαταθήκη, τα ελαττώματα, έχουμε προτερήματα στο DNA μας, έχουν καταγραφεί προτερήματα από παππούδες, προπαππούδες, αλλά
έχουν μανάδες, αλλά έχουν καταγραφεί και μειονεκτήματα επίσης πάπων προς πάπων. Επομένως, το σημερινό ισοζύγιο είναι, θα έλεγα, αρνητικό. Δεν μπορώ εγώ να υπολογίζω στην ετοιμιγορία του σημερινού Έλληνα, διότι δεν ξέρω από πονηριά ή από χίλιους δυο άλλους παράγοντες είναι εγκλωβισμένος στο σύστημα και σου λέει μπορεί να είστε τομάρια πολιτική, αλλά εγώ κάτι θα πάρω, ένα κοκαλάκι. Αυτό και στα χρόνια του Πασόκ το λέγαν, οι αγροτικές κινητοποιήσεις το ένα το άλλο τις κάναν λέγοντας ότι κάποιο κοκαλάκι δεν μπορεί, θα μας δώσει ο Ανδρέας, έτσι. Μετά τα κοκαλάκια ήταν μικρότερα, τώρα δεν ξέρω τι κοκαλάκια δίνει ο Τσίπρας και η παρέα του, οι πασοκογενείς και οι αριστερογενείς και οι συντηρητικοί του Καμένου, η δεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης, ο Καμένος, είναι ίξις αφίξις όλες αυτές οι συμπεριφορές. Φαίνεται, κάνει μπαμ, αγαπητοί μου συνέλληνες, από εδώ και μπρος απορρέουν και κάποιες ευθύνες, έτσι. Στο μάτι είχαμε κρανίου τόπο εδώ και 10 μέρες, 11, 12 πόσες πέρασαν. Οι δύο Έλληνες αξιωματικοί, τα δύο στελέχη του ελληνικού στρατού, είναι στα κάτεργα, στα μπουντρούμια της Αδριανούπολης, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να το λησμονήσω αυτό. Δεν πηγαίνει, δεν βγαίνει λύθη σε αυτό το ζήτημα. Η ασφάλεια λοιπόν η καθημερινή μας κινδυνεύει άμεσα, αμεσότατα. Αφού λοιπόν τα βλέπετε που τα βλέπετε, αντιδράστε. Εγώ όσο είμαι ζωντανός οφείλω να τα γράφω στο τοπικό φύλλο της εφημερίδας και να τα λέω από την φιλόξενη αυτή συχνότητα. Αλλά δεν φτάνει να τα λέμε μόνο. Χρειάζεται και να πράττουμε, όπως παρατήρησε κάποιος φίλος, έτσι. Όχι σαν το πράττο του κύριου Κοντζά και του κύριου Τόσκα, έτσι. Ξέρετε τι θα πει πράττο. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πολύ για την ιώδια υπομονή σας να μας αντέξετε και σήμερα. Αυτός ο λαός χρειάζεται μια περπατησία, ένα ρυθμό. Όταν βλέπετε ένα ποδοσφαιρικό μάτς, παιχνίδι, βρίζετε από μέσα σας, απ' έξω σας, όταν δεν έχει ρυθμό η ομάδα που αγαπάτε. Ας αποκτήσει και εμείς, σύνολο είμαστε. Πρέπει πάση θυσία να φύγουμε από τα μαντριά και να αποκτήσουμε έναν ρυθμό. Δίχως αυτόν τον ρυθμό οι γενιές που έρχονται, η χρεοκοπία μας ήδη υπάρχει και θα διαιωνίζεται, και κάποια στιγμή που θα φύγουμε από αυτόν τον μάταιο κόσμο για τον άλλο κόσμο, τον επουράνιο, για μας που πιστεύουμε, οι άλλες γενιές πώς θα αντιδρούν, τι κόσμο θα αφήσουμε, τι μούντζες έχουμε να εισπράττουμε από τις άλλες γενιές. Το νιώθετε αυτό? Δεν ξέρω. Αν εμένα τουλάχιστον με ενδιαφέρει από τα παιδιά μου και τα δυσέγγωνα και από τα εγγόνια μου να μην εισπράττω μούντζες, έτσι. Δυσέγγωνα δεν έχω, είμαι μόλις 57,5, αλλά θα αποκτήσω. Έτσι, συμφωνείτε τουλάχιστον σε αυτό, ότι δεν ωφελεί να βάζουμε, να δημιουργούμε μια περαιτέρω κολλασμένη κατάσταση, και ότι η στεροφημία θα πρέπει να μας απασχολεί όλους τους πάντες? Συμφωνείτε, φαντάζομαι. Αυτά για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ακροβάτες του Ονείρου. Κάπου εδώ η εκπομπή μας λοιπόν έλαβε τέλος. Στα μικρόφωνα και στον ήχο ήταν ο Πέτρος Ιωάννου. Sport News 90,1.